Η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Πούτιν ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Όπως και η αμερικανονατοϊκή στήριξη βέβαια στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, με βαρύ οπλισμό και άλλα μέσα. Σηματοδοτείται νέα ένταση αντιπαράθεσης μεταξύ του Ευρωατλαντισμού και του υποδιαμόρφωση ευρωασιατικού μπλοκ με επικεφαλή στην Κίνα και τη Ρωσία, αλλά και των ανταγωνισμών εντός της Ευρωζώνης μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας στο φόντο ενεργειακών οικονομικών προβλημάτων. Οι εκατέρωθεν απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων, οι δολοφθορές σε αγωγούς, κρίσιμες υποδομές οδηγούν σε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και όλου του κόσμου, που ήδη πληρώνουν το κόστος της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι άμεση ανάγκη η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς που πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για το λαό μας. Να σταματήσει τώρα η αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, η χρησιμοποίηση της ελληνικής επικράτειας και των υποδομών της χώρας ως ορμητήριο πολέμου και βεβαίως η ανάπτυξη της αυτοτελούς πάλης των λαών σε κάθε χώρα επομένως είναι σήμερα επιτακτικά αναγκαία.